επόμενη άσκηση, γυρίζουμε τις παλάμες προς τα πάνω. Θα περιμένουμε βέβαια περισσότερο σε αυτή τη θέση, αλλά προχωρώ. Βάζουμε τις παλάμες, τη γόνηση είναι τεντωμένη, βάζουμε τις παλάμες λίγο κάτω από τους γλουτούς και λίγο έξω, μισή-μισή παλάμη. Σπρώχνουμε με τα χέρια προς τα πάνω, έτσι με κλίση, για να σηκώσουμε όχι τη λεκάνη, αλλά το θώρακα και να αφήσουμε οπωσδήποτε την κορυφή του κεφαλίου στο πάτωμα. Τώρα η πλάτη κάνει μια καμάρα. Αρχικά αισθανόμαστε αυτή την καμάρα και την αναπνοή. Το βάρος του σώματος είναι στα χέρια. Το κεφάλι, το βάρος του κεφαλιού είναι στο πάτωμα. Και συνεχίζουμε με τον αναβατισμό. Όχι, αισθανόμαστε το χώρο ανάμεσα, την περιοχή ανάμεσα στο μέτωπο και στην κορυφή του κεφαλιού. Και μετά από λίγο ή συνεχίζουμε με την άσκηση της αναπνοής από αυτή τη θέση ή ξεκουραζόμαστε πρώτα και συνεχίζουμε μετά με την άσκηση της αναπνοής αφού ξαναπάρουμε αυτή τη θέση. Η άσκηση της αναπνοής είναι η εξής, ότι αισθανόμαστε την αναπνοή, την εισπνοή να μπαίνει από τα ρουθούνια και να κατευθύνεται πίσω από το κέντρο των φρυδιών, πίσω από το μέτωπο, μέσα στο κεφάλι, έτσι, και με την εκπνοή πηγαίνει πίσω. Η εισπνοή πηγαίνει προς τα μέσα, αργά, και η εκπνοή αργά έρχεται προς τα πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο, εστιάζοντας κυρίως το νου μας σε αυτό το χώρο εδώ πίσω, εσωτερικά, αισθανόμαστε αυτό το χώρο να ενεργοποιείται μέσω της συγκέντρωσης στην αναπνοή, όπως περιέγραψα. Ενθαρρύνουμε την αναπνοή να γίνει αργή. Και όταν έχουμε κάνει όσο πιο πολύ μπορούμε, χαλαρώνουμε με κλειστά μάτια. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον εγκέφαλο ή πρόβλημα πίεσης, αυτή η στάση δεν είναι καλή γιατί φέρνει αίμα προς το κεφάλι. Ξεκουραζόμαστε αρκετά και παράλληλα αισθανόμαστε το κεφάλι και αισθανόμαστε, συνεχίζουμε να έχουμε μια αίσθηση ότι η αναπνοή συνεχίζει και ότι με κάθε εισπνοή νιώθουμε την πνοή να πηγαίνει προς το κέντρο του φρυδιών εσωτερικά και μετά κινενεργοποιείται αυτός ο χώρος και νιώθουμε το κεφάλι και αυτό το χώρο στο κέντρο της βαρύτητάς μας. Αντί να νιώθουμε τη βαρύτητα να πηγαίνει προς τα κάτω, αντί νιώθουμε να πηγαίνει προς το κεφάλι. Και μετά από λίγο σηκωνόμαστε και κάνουμε πάνω και κάτω για τις γάμπες. Όταν αρχίσουμε να αισθανόμαστε τις γάμπες να κουράζονται, κάνουμε μπρος και πίσω τραμπάλα πάνω στο πέλμα, στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του πέλματος. Μετά, ερχόμαστε εδώ, εκτός στρώματος, για καλύτερη ισορροπία, αν το στρώμα είναι παχύ τουλάχιστον. Βλέπουμε τα δάχτυλα μεταξύ τους, κατεβαίνουμε χωρίς ανοιχτούτσικα πόδια, κατεβαίνουμε χωρίς να σκύψουμε τον κορμό, κατακόρυφα, μόνο χαμηλώνοντας τη λεκάνη και μετά αναστρέφοντας τις παλάμες, τεντώνουμε όλο το σώμα προς τα πάνω, σηκώνοντας τις φτέρνες. Νιώθουμε το τράβηγμα στην πλάτη, το τέντωμα του σώματος, το τέντωμα των μυρών και κατεβαίνουμε. Είναι μια συνεχής κίνηση, αλλά δίνουμε αρκετό χρόνο, ας πούμε ένα δευτερόλεπτο, όταν πάμε πάνω για να προλάβουμε να αισθανθούμε το τέντωμα. Μέχρι ένα δευτερόλεπτο, όχι περισσότερο. Ή μισό. Τόσο. Μετά, ερχόμαστε με ανοιχτά τα πόδια, όχι υπερβολικά ανοιχτά.
παλάμες προς τα πάνω και κάνουμε για τα πλευρά, από τη μία και από την άλλη, τεντωμένοι αγώνες, λίγο, σχεδόν τεντωμένοι. Και μετά, ίσως λίγο περισσότερο άνοιγμα στα πόδια, κάνουμε περιστροφές. Δεν τσακίζουμε το λαιμό να φύγει το κεφάλι έτσι μπροστά, ούτε ρίχνουμε το κεφάλι έτσι πίσω. Το κεφάλι είναι σε ευθεία με τον κορμό και όσο πάμε προς τα μπροστά, άλλο τόσο πάμε προς τα πίσω. Δεν πάμε ορθή γωνία μπροστά για να πάμε έτσι μετά, λίγο. Αλλά όσο πάμε μπροστά, άλλο τόσο πάμε και πίσω. Αυτό σημαίνει ότι το πίσω μας ενδιαφέρει κυρίως, όχι το μπροστά. Γιατί μπροστά έτσι κι αλλιώς διπλώνουμε πολύ τη μέση, το σώμα, ενώ πίσω όχι. Και μετά αντίστροφα, τέτοιες ασκήσεις που κάνουν, φέρνουν τη μέση προς τα πίσω, είναι καλές αν έχεις πρόβλημα μέσης, αλλά βέβαια εξαρτούνται διάφορα πράγματα. Αλλά γενικά είναι καλό να στρίβει η μέση, να έρχεται αίμα εδώ, να έρχεται ενέργεια εδώ, για αυτό το μέρος. Γι' αυτό θέλουμε ασκήσεις που πάνε τον κορμό προς τα μπροστά, αλλά και ασκήσεις που τον διπλώνουν προς τα πίσω. Κυρίως αυτό θέλουμε. Αν έχουμε πρόβλημα εδώ, δεν είναι καλό για μας να κάνουμε πολλά τέτοια. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Και όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα, καθόλου. Είναι μαλακές, ήπιες ασκήσεις αυτού του τύπου που πάει μπροστά, προς τα πίσω, πάει έτσι πλάτη, που στρίβει και που κάνει περιστροφές. Πολύ ήπια και όχι και σιγά σιγά με τον καιρό. Υπάρχει δυνατότητα να έρθει καλυτέρευση. Επόμενη. Ανοιχτά τα χέρια. Μένουμε λίγο εδώ και με κλειστά μάτια παρατηρούμε την αναπνοή μας. Και μετά βάζουμε το πέλμα ψηλά στο μυρό. Στηρίζουμε το πόδι εκεί. Φέρνουμε το γόνατο προς τα κάτω, στο πάτωμα. Στρίβοντας το κεφάλι αντίθετα, νιώθουμε το τράβημα στο πλευρό. Γυρίζουμε στη μέση το κεφάλι και το γόνατο σε ευθεία μεταξύ τους και πάλι και πίσω. Κάνουμε έτσι μερικές φορές, μετά αλλάζουμε πόδι. Πάλι αντίθετα το κεφάλι. Το κάνουμε μερικές φορές και μετά πάνω στην αλλαγή. Κάνουμε την αλλάξη και πάνω στην αλλαγή σηκώνουμε ταυτόχρονα τα δύο γόνατα, όχι προβολικά ψηλά. Το θέμα είναι απλώς να σηκωθούν για να πάει μέρος και η κοιλιά, τα σηκώνει και το κεφάλι πάντα αντίθετο. Και νιώθουμε μία το ένα πλευρό να τραβάει και μία το άλλο. Το παλάτι είναι προς τα κάτω. Και μετά, χαλαρώνουμε. Αυτές είναι οι κύριες ασκήσεις της Hatha Yoga. Μετά υπάρχουν ασκήσεις αναπνοής.